Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Τι γίνεται Πάρη. Το έχουμε με το μικρόφωνο εντάξει. <laughs> έχεις κάνει μαλακή με το <laughs> μικρόφωνο και φεύγει. <laughs> γιατί μου κάνεις <laughs> το δικό σου μικρόφωνο μπορείς να μου πεις. <laughs> Εμένα δεν φεύγει ρε φίλε το μικρόφωνο ποτέ και σου είπα είναι σωστό γιατί το είδα από το tap tap όπως τα βάλαμε. Α, το tap tap νομίζω ότι είναι επαγγελματικό όρο που λέει. Βλέπω την κυματομορφή εκεί είναι πολύ σοβαρά και επαγγελματικά αυτά τα οποία λέω. Τι κάνει. Θαύμα, κοίτα, ε, είναι ίσως η πρώτη εβδομάδα μετά από πολύ καιρό που δεν έχω κλάσει τόσο πολύ το οποίο θέλω <laughs> να <είναι έκυμα. laughs> Ναι και εγώ νιώθω ότι είμαι σε μια ανάκαμψη, αν και ήλπιζα ότι θα είχα κόψει εντελώ τα γλυκά αυτή την εβδομάδα πάλι Το βλέπω Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό είναι το τρίτο γλυκό της ημέρας εδώ μέσα στο γραφείο Τρίτο Κοίταξε, χτυπήσαμε το χαλβαδάκι τη Ροδαλία. Α, ήταν και χαλβαδάκι. Καλτσουνάκι Νίκο εκεί που δεν το περιμέναμε Και τώρα αυτός ο Τερκενλής που είναι γενική η του αγαπητού μας Γιώργου στην εταιρεία Ευχαριστούμε Γιώργο Ευχαριστούμε Γιώργο ο οποίος το έφερε για το launch του Vault Τέλεια, είναι, είναι για καλό σκοπό οπότε πρακτικά δεν είναι, δεν είναι γλυκό mm -hmm. Είναι εορταστικό έδεσμα Οπότε δεν παχαίνει αυτό ρε παιδί μου, ούτε έχει η ζάχαρη μέσα Και να πω <laughs> ότι <laughs> έχουμε και τον πρώτο paying customer Αυτό ναι, δεν το περίμενα Έχει πάει πάρα πολύ καλά ναι, οπότε είμαστε super grateful όπω λένε στα international social media γι' αυτό. Καλά, υπάρχει πολλή δουλειά, ξέρει. Μέχρι να φτάσει στου 10 πελάτε, 100 χιλιοί και πάει λέγοντα. Αλλά είναι ένα πρώτο έτσι κομμάτι εμπιστοσύνη και υποστήριξη το οποίο είναι πολύ σημαντικό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενο. Βασικά, νομίζω ότι δεν έχουμε κάνει ποτέ launch κάτι το οποίο πήρε το πρώτο του ευρώ τόσο γρήγορα. Όχι, πει, ήταν ναι. πολύ καλή φάση. Σόρσλερ. Είχαμε βγάλει την... καταρχά, ο Σόρσλερ ήμασταν σίγουροι ότι με το πατήσουμε updates on pricing page θα γίνει... Ναι, γιατί η Σόρσλερ ήταν free. Ήταν yeah. πάνω σε σερβερς όπου βρίσκαμε από εδώ και από εκεί και λέμε ωραία, μόλις Καλά, εμείς... και μετά free ήταν, οι servers; Ναι, οι servers πάντα ήταν free. Απλά ήταν και το προϊόν στην αρχή και λέγαμε ότι με το που πούμε, παιδιά, όποιο θέλει να δώσει λεφτά... Όποιο θέλει να δώσει λεφτά, θα γίνει ο χαμό. Θα θέλουν όλοι, ρε. Και το βγάλαμε λοιπόν Νοέμβριο προ Δεκέμβριο, να θυμάμαι καλά. Αυτό επιπληρωμή. Και ο πρώτο πελάτη ήρθε Φλεβάρι. Το θυμάμαι. Ναι, ήταν κάπου κοντά στα γενέθλιά μου, αισθάνομαι. Ήταν, ήταν κάπου εκεί, το θυμάμαι. Και ο επόμενο ήρθε Απρίλιο, όταν επέστρεψα πίσω από την Αγγλία. Okay. Γιατί τα θυμάμαι και τα δύο. Το ένα θυμάμαι να ξυπνάω από μήνυμα του Χρήστου το βράδυ. Και το άλλο θυμάμαι. Ναι, βασικά ήταν μια μέρα αφού του είχα γυρίσει, κάτι τέτοιο. Anyway, αυτό. Οπότε για να δούμε. Ναι. Όχι, ωραία φάση γενικά και το, και το συνέδριο νομίζω πήγε πολύ καλά. Μπράβο, ξεχάσαμε να αναφερθούμε στο, στο OpenConf. Ναι. Για πες, και εγώ νομίζω ότι πήγε πάρα πολύ καλά. Θα πω αυτό το οποίο μου έκανε εμένα εντύπωση για το OpenConf είναι ότι. Καλή εντύπωση, ελπίζω. <laughs> ε, θα έλεγα θα εντύπωση και το γιατί όμως. γιατί εγώ απήχα από αυτό και θα σου πω τι ήταν, είναι το ότι έβλεπα πάρα πολύ κόσμο, σχεδόν όλοι να είναι μέσα στι ομιλίε. Mm -hmm. Εγώ να είμαι ειλικρινή, επειδή θα ήμουν στο booth τη Logic, δεν είδα καν τι ομιλίε είχε. Για να είμαι ειλικρινή. Γιατί λέω, εγώ πάω, θα είμαι εκεί. Είχε ένα ωραίο workshop την πρώτη μέρα. Είχε ένα ωραίο workshop, δεν κατάφερα να πάω. <χ laughs> λοιπόν, ναι, είχαμε workshop um, client work with Logic, στο οποίο μιλήσαμε. Ωραία, πήγε Logic. αυτό. Αυτό πρέπει να είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει ποτέ προσωπικά σε workshop ή παρουσίαση, όχι. Εντάξει, θεωρώ ότι το content έχει αξία γιατί είναι ο τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε και είναι μια πραγματικότητα που πιστεύω ότι κάνουμε καλή δουλειά. Αλλά ήταν 45 λεπτά και 10 λεπτά ερωτήσει. Και αυτό κατέληξε να είναι 45 λεπτά και άλλα 45 ερωτήσει. Mm -hmm. Δηλαδή είχε απίστευτη συμμετοχή. Δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Okay. Δηλαδή πήγε, πήγε εξαιρετικά. Είμαι, ναι, είμαι πολύ χαρούμενο γι' αυτό. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι ο κόσμο ενδιαφερόταν πάρα πολύ για τι ομιλίε που είχε είχε ενδιαφέρον περιεχόμενο γενικά. <laughs> είχε, ενώ είχε και αρκετό και ενδιαφέρον. Δηλαδή ήταν, Εσύ πώ το είδε από την πλευρά τη Οργανωτική Επιτροπή, πώ το εξηγεί. Το, το ότι ο κόσμο ήταν μέσα. Mm. Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Δεν ξέρω. Ο, οριακά εγώ στην χωριό μου δεν ήταν έξω, ξέρει. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι καλό, μου, να το, το κοιτάξει. Α πω, επειδή εγώ ομιλίε ήταν πρακτικά μόνο τις, το πρώτο μισό και το δεύτερο μισό, το πρώτο μισό τη πρώτη μέρα και το δεύτερο μισό τη δεύτερη μέρα. Που ήμουνα μέσα και, ε, ανακοινώναμε του ομιλητέ. Γενικά είχε καλό περιεχόμενο. Δηλαδή οι ομιλίε, ρε παιδί μου, και στη τεχνική επιτροπή είχε κάνει αρκετά καλή δουλειά να προσπαθήσει να βρει καλέ ομιλίε και φάει χρόνο. Δηλαδή mm. δεν ήταν, ρε παιδί μου, τυχέ τελείω. Υπήρχε κάποια ομιλία η οποία ένα κέρδισε, Γενικά έχω αρκετά κενά μνήμη <laughs> από το συνέδριο. Άρα, άρα δεν έχει ξεκλάσει τελείω ακόμα. Ε, νομίζω ότι δεν θα επανέλθει ποτέ αυτό. <laughs> <laughs> το έχω χάσει για πάντα. Ε, θα σου πω, υπήρχαν πράγματα που ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Δηλαδή, μου έχουν μείνει ομιλίε που ήταν καλή, καλό το delivery τη ομιλία. Υπήρχαν ομιλίε που ήταν πολύ καλό το περιεχόμενο. Είχε δηλαδή από όλα. Και, και σε γενικέ γραμμέ, το περιεχόμενο ήταν κατ' ενδιαφέρον. Δηλαδή, θεωρώ ότι ήταν ομιλίε οι οποίε Είχε νόημα να πας να μπει μέσα να τι ακούσει. Τώρα, προφανώ, το πόσο καλή θα είναι η ομιλία στην, σαν πραγματικότητα, με το τι είναι αυτό που έχει στο μυαλό σου, θα δει, αυτά πάντα είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δυστυχώ ή ευτυχώ. Οπότε δεν το, 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 το ξέρει, αλλά το ότι είχε. και οι ομιλητέ είχαν δώσει κόπο να, να έχουν ωραία abstracts, ξέρει τίτλου και αυτά, και, και δώσαμε βάση κι εμεί να, προ, να προτιμήσουμε τέτοιε ομιλίε. Οπότε. Αυτό θε το τέλο τη μέρα, να είναι ο κόσμο μέσα ας πούμε, και, να, και να βλέπει τα breaks να κάνει το networking και τη φάση του. Mm -hmm. Αν κάποια ομιλία δεν του αρέσει να μπορεί να κάνει networking, νο, δηλαδή ήταν mm -hmm. μια τέτοια φάση. Απλά, όντως, ήταν από τα συνέδρια που ίσω ήταν πιο βαρύ στο, στο μέσα παρά στο έξω. Mm -hmm. Δηλαδή ότι ήταν καλό ποσοστό του κόσμου που ήταν διαθέσιμο στο χώρο γενικότερα μέσα στην ομιλία. Πάντω σίγουρα, αν όχι ο πιο σημαντικό, ε, ξεκάθαρα είναι πάρα πολύ σημαντικό λόγο οι ομιλίε mm. για να πα σε ένα συνέδριο. Οπότε το να συμμετέχει σε αυτέ, μάλλον καλό είναι. Ναι. Ε, αυτό. Μπράβο, μάλιστα. υπομονούμε για το επόμενο, λοιπόν. Ναι. Ε, λογικά πάει για του χρόνου. Θα δούμε τώρα πώ θα ε, παίξει μπαλήτε. Φαντάζομαι κι εγώ. Ναι. Και νομίζω ότι ήταν και ώρα να επιστρέψουμε σιγά-σιγά σε συνέδρια έτσι και τέτοια κόλπα. Θα γίνει φασούλα του, του χρόνου. Τα το έχουμε πει αυτό. Ναι. Τέλεια. Για πες τι άλλο, τι έχουμε, τι μα απασχολεί αυτή την εβδομάδα. Τι μα απασχολεί. Ε, δεν ξέρω, νομίζω σε είδα πολύ έτοιμο και νομίζω ότι είχε εσύ θέμα να φέρει σήμερα. Κοίταξε. Μπορούμε να, να συζητήσουμε διάφορα θέματα. Δεν ξέρω, δεν είχα κάτι συγκεκριμένο. Είναι, εγώ τώρα αυτή την περίοδο παρακολουθώ γενικά το αν και τι συνέδρια γίνονται και πώ επιστρέφουμε σιγά σιγά σε αυτό. Το οποίο είναι κάτι που με απασχολεί λίγο προσωπικά το το δεύτερο το οποίο είναι κάτι το οποίο με απασχολεί είναι το πως εταιρείε μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους και να δουλεύουν ε, συναδελφικά που ανταγωνίζονται η μία την άλλη και ε, πως λειτουργεί όλο αυτό το κομμάτι ωραίο είναι αυτό θα μπορούσαμε να το πιάσουμε για πες ε, κακά τα ψέματα ωραία πιάσαμε αυτό το θέμα, αυτό mm. αποφασίσαμε. Έκλεισε. Ωραία. Έκλεισε. Ωραία. Ε, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα γιατί στη, στην πραγματικότητα, ενώ μπορεί να θεωρήσει ότι δύο εταιρείε είναι ανταγωνιστικέ, άρα δεν μιλιώνται ή τσακώνονται ή κάτι τέτοιο, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει ανταλλαγή πληροφορία και ευγενή άμυλα, θα το πω, στο πώ mm. αυτέ οι εταιρείε κάνουν business. Και... Συνήθως υπάρχει ένα κλάστερ εταιριών που κάνουν ωραία business μαζί και υπάρχουν και οι μαλάκε, ρε παιδί μου, οι οποίοι συνήθω του πετάει το σύστημα έξω. Mm. Οπότε, καλό είναι να είσαι αυτού που μάλλον κάνουν καλά business. Και το πώ μπορεί να κάνει καλά business νομίζω έχει πάρα πολύ. Ε, έχει πολλέ διαφορετικέ εκφάνσει, να το πω έτσι. Mm. Ε, για παράδειγμα, έχει να κάνει με το πόσο ανοιχτό είσαι και πόσο πολύ ανταλλάσσει πληροφορία. Αυτό βοηθάει ε, του πάντε να, να πηγαίνουν καλύτερα. Πώ ε, συνεργάζεσαι για projects τα οποία είναι μεγαλύτερα. Γιατί έχει τύχει και σε εμά, για παράδειγμα, να, να μα έρθουν projects τα οποία μπορεί να μην μπορούσαμε σε επίπεδο καπάση να εξυπηρετήσουμε αυτόνομα mm -hmm. ή σε επίπεδο expertise. Άρα, πώ βρίσκει τρόπο συνεργασία ώστε να βρει και άλλη μια εταιρεία ή κι άλλε εταιρείε και να συνεργάσεις σε αυτό το κομμάτι. Οπότε, είναι κάτι το οποίο δεν έχει νομίζω άσπρο μαύρο. Δηλαδή, δεν υπάρχει καλό ή κακό τρόπο να το κάνει. Ο καθένα το κάνει λίγο στο φάσμα το οποίο τον εξυπηρετεί καλύτερα. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρει τον τρόπο να το κάνει αυτό το πράγμα. Ποιο πιστεύει ότι είναι ο τρόπο. Θα σε ρωτάω μέχρι να φάω το τσουρέκι εγώ. Το έχω καταλάβει ότι φύγει... απλά πετά ερωτήσει και ναι. χλαπακιάζει τσουρέκι. Εγώ βλέπω ναι. το έχω αφήσει μακριά για να μην το φάω όσο μπορώ. <laughs> Απλώ θέλω να το τελειώσω να φεύγει, να μην το έχω σαν υποχρέωση μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Εγώ νόμιζα πάντω ότι μου είχε πει ναι. Ότι εκπαιδεύει τον εαυτό σου να αφήνει πάντα το, το λίγο κομμάτι του τσουρέκι ή από το οτιδήποτε τρώσκι. Καταρχά, ήδη άφησα λίγο στο πάτωμα, κατά λάθο. <laughs> αλλά ναι, θα αφήσω, θα αφήσω όμω τη μέση που δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ. Εγώ θέλω το γύρω-γύρω που έχει το. το σοκολατικό. Οκ. Okay. Για πε. Λοιπόν, ποια ήταν η ερώτηση. Η ερώτηση ήταν ε, ε, Ποιο είναι ο τρόπο που τρόπος? γίνεται αυτό το οποίο προτείνει, Κατά τη γνώμη σου. Θα, θα σου πάω και θα ξεκινήσω από τρόπου που σίγουρα δεν γίνεται. Mm -hmm. που, που θεωρώ ότι είναι καλό να του εξαιρέσει ή που τουλάχιστον εμεί προσπαθούμε mm -hmm. να του εξαιρούμε στον τρόπο με τον mm -hmm. οποίο κάνουμε business. Και αυτό έχει να κάνει με το πρώτα απ' όλα ένα πολύ σημαντικό πράγμα είναι εσύ να είσαι καλύτερο και όχι άλλοι χειρότεροι. Το οποίο νομίζω στην Ελλάδα αυτό το πράγμα το έχουμε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν πολλέ φορέ που βλέπει εταιρείε να προσπαθούν να φέρουν ένα, ε, ένα σαμαράκι στην απέναντι μεριά αντί να προσπαθήσουν να τρέξουν πιο γρήγορα. Mm. το οποίο το βλέπει είτε με τη μορφή νομοθεσία, δηλαδή βλέπει εταιρείε οι οποίε προσπαθούν να στρέψουν ένα έναν διαγωνισμό, ένα, μια νομοθεσία ή κάτι με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφύγουν άλλου ανταγωνιστέ. Το οποίο. Οκ. Okay, στρατηγική είναι και αυτό, δεν το λέω, αλλά εγώ δεν περνάω καλά. Δηλαδή προτιμώ να δώσω αυτό το, την ενέργεια και τον κόπο να κάνω τη δικιά μου λύση καλύτερη από το να πάω να κάνω κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω από εκεί. Δηλαδή, πώ θα γίνεις, θα πρέπει εσύ να γίνει καλύτερο, να μαθαίνει από του ανταγωνιστέ σου, να βλέπει τι κάνουν καλύτερα, τι κάνει εσύ λάθο και να, να βελτιώνει τέτοια πράγματα. Και όχι να πα και να δει πώ. Α, μ, ε, είναι λίγο μαλάκι εκεί πέρα στο μπάρι, μην πα. Είναι <laughs> κακοί οι επαγγελματίε, ρε παιδί μου, δεν έχει πλάκα. Δεν νομίζω ότι κερδίζει κανεί με αυτό. Είσαι σαν που κάνει κακό στην αγορά. Δηλαδή είναι... μετά καταλήγει ρε παιδί μου σαν του μεσίτε. Που όλοι οι μεσίτε λένε ότι οι άλλοι μεσίτε είναι χάλια. Και καταλήγουν <laughs> να ναι, ναι. ναι, ναι. ναι. Νομίζω ένα σημαντικό. Καταρχά, συμφωνώ απόλυτα αυτό. Είναι κάτι το οποίο έχει τύχει να συζητήσουμε και in private, που λένε. Οκ, okay, ελπίζω να μην παίζει αυτό. Θα τα καταφέρει, πιστεύει το μικρόφωνο. Ναι, 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 τα κατάφερα. Εντάξει, τελείωσε το τσουρέκι. Είμαστε. Είμαστε οκ. Okay. Απλώ ψάχνω να βρω τη σωστή έτσι, γωνία. Γωνία. Λοιπόν, καταρχά, αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει και in private και συμφωνώ πάρα πολύ ότι βασικά το να αφιερώσει χρόνο στο να ρίξει τον άλλον. Αυ... Ωραία. Έστω ότι αυτό χρειάζεται. Και αυτό θα έχει θετικό αποτέλεσμα για σένα. Mm -hmm. Ωραία. Δεν είσαι αρκετά καλό. Κάνε κάτι άλλο. Ξεκινάμε από εκεί. Τελείωσε. Μαζί σου. Okay. Είναι, είναι τόσο απλό. Αν αυτό το πράγμα είναι κάτι που αξίζει τον κόπο να κάνει, δεν είσαι αρκετά καλό. Mm -hmm. Ωραία. Οπότε τελειώσαμε. Βρε κάτι άλλο να κάνει, στο οποίο θα είσαι αρκετά καλό, γιατί υπάρχει κάτι άλλο στο οποίο θα είσαι αρκετά καλό και γιατί όλοι χρειαζόμαστε. Και είμαστε χρήσιμοι με τον έναν τρόπο τον άλλον. Άρα, ξοδεύει τη ζωή σου. Τη ζωή σου? Ε, προφανώ. Αργέ κουβέντε. Μα τι κάνει. Δηλαδή, αν εσύ αυτή τη στιγμή σκέψει κάτι στο οποίο δεν είσαι καλό και προσπαθεί προ τα εκεί, τι κάνει. Ξοδεύει τη ζωή σου το τέλο τη ημέρα. Πω πω. Πολύ βαθιά κουβέντα. είναι και νωρί. Ξέρω να, εγώ, ναι. Να βάλω κάτι σε αλκοολικό δέντρο. Στον πρώτη ναι. Ο Νίκο τον πρώτη είναι και αρνήθηκε. Στι... Μου είπε, μου είπε. Είχε την ευκαιρία σου να σου ρίξει κονιακάκι να στον κάνει Ιρλανδικό τον καφέ. Λοιπόν, οπότε για μένα αυτό είναι το πρώτο. Αλλά σε πιο σημαντικό, έτσι σε λίγο πιο actionable θα έλεγα, είναι yep. αυτό με το οποίο ξεκίνησα την παρουσίαση γύρω από το client work. Το νόημα του workshop ήταν πώς μπορούμε να, κάποια workflows, κάποια εργαλεία, κάποιους τρόπους, να μπορούμε να δουλεύουμε με πελάτες και να, να μην τρελαθούμε εντελώ. Mm -hmm. Γιατί οι πελάτες είναι stakeholders που έχουν μία απόσταση, από την εταιρεία. Δεν έχουμε ένα, ένα software σε a service όπου εμεί έχουμε το context εσωτερικά και εμεί θέτουμε το ρυθμό που είναι μια πολύ έτσι, προνομιούχα κατάσταση που την ευχόμαστε και σε εμά. Σύντομα. Αλλά ε, είναι ένα εξωτερικό άτομο. Οπότε, με ένα, ε, μια εξωτερική οντότητα. Ωραία. Για να μπορέσει να δουλέψει καλά, χρειάζεσαι ένα καθαρό συμβόλαιο. Είτε αυτό είναι νοητικό είτε είναι γραπτό. Και αυτό, τι είναι το πρώτο κομμάτι που μπορείς να ελέγξεις και περισσότερο από όλα, το τι είσαι εσύ και τι κάνεις εσύ. Mm -hmm. Οπότε για μένα το πιο σημαντικό και το οποίο ανοίγει συνέχεια και έρχομαι πίσω στο θέμα της κουβέντα, ανοίγει όλα τα παράθυρα συνεργασίας, είναι πρώτα να καταλάβεις τι είναι αυτό στο οποίο μπορείς να είσαι καλός και αν θες να είσαι καλός σε αυτό. Mm -hmm. Δηλαδή αυτό θα σου δώσει ταυτότητα. Τώρα, αυτή τη στιγμή, ας πάρουμε... Την αγορά της Ελλάδας. Ωραία. Θα έρθει, αν έρθει κάποιος και μας ρωτήσει πόσο καλή δουλειά πιστεύετε ότι κάνετε, σαν consultants γύρω από θέματα, containers, docker και όλα αυτά. Αυτό θα το έλεγα με αρκετή αυτοπεποίθηση, ότι πιστεύω ότι αν δεν είμαστε οι καλύτεροι σε, σε αυτή την επικράτεια, ξέρω εγώ, το 5. και... Μπορώ όμω να σκεφτώ και γιατί δεν είναι επειδή το λέω. Mm -hmm. Είναι επειδή τρέχουμε Docker στο production από το 13 έχουμε 13 είναι. Ναι, είναι από το 13 Κάπου το ξαναείπε ξανά. Είπες, ξανά. Ναι. Είναι από το 2013. Πού, πού, είναι Από πολύ το Docker 0,6 στο production. Το 0,6 το θυμόμουν, δηλαδή ναι. μόνο ότι η χρονολογία δηλαδή Δηλαδή αυτό είναι κοντά 10 χρόνια. Έχουμε μέσα από το source, λέει, έχει, τύχει... έχει τύχει. Έχουμε διαχειριστεί στην ουσία εκατομμύρια containers οι mm -hmm. οποίοι έχουν σηκωθεί και έχουν πέσει. Έχουμε δει ό,τι. Πιθανό πράγμα μπορεί να φανταστεί κάποιο. είσαι ο Docker Captain. Τρέχουμε τα Docker Meetups από το 2014. Έχουμε Εμ... Docker Meetup. Έχουμε Docker Meetup. Την άλλη Πέμπτη. Ψ, την άλλη Πέμπτη, 15 του μήνα είναι. Ε, 15, ναι. 15 του μήνα με θέμα Docker και Web Assembly στα γραφεία τη Yodek. Ευγενική χορηγία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είναι καταπληκτικά. Θα υπάρχει link στο description. Οπότε. Τα links τα βάζω όλα πριν στο site μα. Δεν τα βάζω στο description. Στο description του επεισόδου στο site εννοώ αυτό. εγώ. Ναι. <laughs> Γιατί κάποιο όντω αυτό μπορεί να το ακούει οπουδήποτε. Οπότε. site. μικρή κουβέντα.fm. Κάθετο S04, κάθετο E06. Σωστά. Ωραία. Οπότε ε, υπάρχει λόγο που πιστευω mm -hmm. ότι εμεί κάνουμε κορυφαία δουλειά σε αυτό. Γενικά θεωρώ ότι κάνουμε κορυφαία. Για την Ελλάδα νιώθω πάρα πολύ σίγουρο. Δηλαδή, αν δεν μα διαφεύγει κάτι, δεν ξέρω ποιο άλλο μπορεί να έχει τόσο πολύ εμπειρία με αυτό. Κάποιο μπορεί να υπάρχει. Όχι, γενικά. Υτάξει και μπορεί να είναι και πιο private. Αλλά υπάρχει λόγο που πιστεύω ότι σε αυτό το πράγμα κάνουμε καλή δουλειά και εκτό αυτού δεν είναι απλά επειδή το λέω και λέω όλα αυτά, έχουμε και πελάτε όλα αυτά τα χρόνια που κάνουμε και όλη αυτή τη δουλειά. Υπάρχει μια πορεία πραγματική. Ωραία. Είμαστε οι καλύτεροι στο Python development στην Ελλάδα, θεωρώ ότι κάνουμε καλή δουλειά. Mm. Να είμαι ειλικρινή. Αλλά δεν είναι κάτι που για κάποιο λόγο μπορώ να το υποστηρίξω τόσο πολύ. Στο βαθμό που κάνουμε Docker, μάλλον, μάλλον όχι. Και Python γράφουμε πάρα μια χρόνια, απλά η Python είναι μια πιο διευρυμένη τεχνολογία. Και έχει και παρελθόν η Python. Δηλαδή, δεν υπήρχε κάποιο άλλο ο οποίο έτρεχε Docker στην Ελλάδα το 2012. Mm -hmm, σωστό. Το λέω και αυτό, δηλαδή έχει τύχει σε αυτό και είμαστε από την αρχή του πράγματος. Ωραία. Είμαστε καλύτεροι στο να κάνουμε React. Όχι, σίγουρα όχι. Μάλλον όχι. Έχουμε, Δεν ξέρουμε σήμερα. Ναι, μάλλον όχι. <laughs> σίγουρα όχι. Σίγουρα όχι. <laughs> έχουμε γράψει React. Βεβαίω και έχουμε γράψει React. Αλλά υπάρχουν άλλ, άλλε οντότητε, οργανισμοί και άνθρωποι οι οποίοι έχουν γράψει πολύ παραπάνω React από mm -hmm. ό,τι έχουμε γράψει εμεί. Ναι, ισχύει αυτό. Οπότε, έστω ότι σε εμά έρχεται αύριο μια καινούργια δουλειά. σωστά. Τέλεια. Η οποία δουλειά. δουλειά. Γεια σου δουλειά. <laughs> Τι κάνει δουλειά. Μην Βλέπει κλέφτη. Ναι. <laughs> λοιπόν, μα έρχεται μια καινούργια δουλειά η οποία έχει πάνω σημαντικά React. Mm -hmm. Ωραία. Είναι κάτι το οποίο θα το κάνουμε, μάλλον όχι. Δηλαδή, άμα είναι κάτι το οποίο είναι απλό, επειδή τυχαίνει και έχουμε μια εμπειρία και δεν χρειάζεται κάποιο εξπερτίζ εκεί, πιθανόν να είναι κάτι το οποίο προ χάρη να ευκολήσει το κάνουμε. Αλλά αν χρειάζεται κάτι απαιτητικό και χρειάζεται κάτι απαιτητικό και σε ντόκερ εδώ έχουμε μια πολύ καλή ευκαιρία να συνεργαστούμε. Να συνεργαστούμε με κάποιους οι οποίοι μπορούν να κάνουν καλή δουλειά σε αυτό. Αυτό. Οπότε για μένα ξεκινάει πάρα πολύ από το να πατά καλά στα πόδια σου, να καταλάβει τι είσαι και τι δεν είσαι. Και από εκεί και πέρα προσπαθώντα να συμπληρώσει το puzzle με τα κομμάτια που λείπουν Mm -hmm. για τον κάθε γρίφο, πιστεύω ότι εκείνο που ανοίγουν όλες οι ενδιαφέρουσε πιθανότητες συνεργασία. Και επίση η αγορά. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, θα πω εγώ. Καλά, δεν το συζητάμε. Εγώ τώρα πήρα την Ελλάδα γιατί είναι το εύκολο. Δεν θέλουμε. Θα κάνουμε ένα επεισόδιο για την Ελληνίλα κάποτε. Ναι, 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 εννοείται. Ε, είχα... Ήμουν σε ένα event που είχα, πότε ήταν, την Τρίτη, Δευτέρα, Δευτέρα που είχε τελος πάντων διάφορο, άτομο από το οικοσύστημα στην Ελλάδα και συζητούσαμε κάτι παιδιά για την Ελληνίλα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και προσπαθούσα να τους εξηγούσα πόσο σκεφτόμαστε εμείς ρε παιδί μου και πόσο... Βασικά να μην δώσω, δεν θα δώσω hints, θα το αφήσω για επεισόδιο, γιατί νομίζω ναι. ότι χωράει επεισόδιο ολόκληρο. Ναι. Αλλά το νόημα είναι ότι θα μπορούσε να βρει πελάτε έξω. Δηλαδή, αν θεωρεί ότι η αγορά είναι πεπερασμένη, πάντα για το software, έτσι. Mm -hmm μπορεί σε άλλου κλάδου να υπάρχουν 100 ευρώ στην αγορά. Και ναι, άμα δεν πάρει τα 50, να μην μπορεί να βγει η εταιρεία σου. Το καταλαβαίνω αυτό. Πρέπει να βρει. Αναγκαστικά πρέπει να πάρει έναν πελάτη από τον δίπλα. Ε, στο software μπορεί να μην το κάνει αυτό βάλλοντα τον άλλο ε, την άλλη εταιρεία. Δεν χρειάζεται δηλαδή, να πα και να πει ότι αυτή η εταιρεία είναι κακή. Μπορεί να αποδείξει γιατί είσαι καλύτερο. Mm. Ε, και υπάρχει και αγορά και δουλειά και ανάγκε και Πολλά άλλα πράγματα και μπορεί πολλοί να ακούνε το, το κομμάτι των layoffs και ότι η κατάσταση είναι λίγο. υπάρχει μια μη σταθερότητα αυτή τη στιγμή. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι καταστράφει ο κόσμο. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ανακάτεμα, αλλά αν είσαι αρκετά προσαρμοστικό, μπορεί να βρει την άκρη, θεωρώ. Δεν νομίζω ότι είναι τρελό πρόβλημα. Μετά εντάξει, πας και στα μεγέθη, άλλο να έχει προφανώ την, την ομάδα που είμαστε εμεί που είναι πολύ διαχειρήσιμη, και άλλο να έχει 100 άτομα. 200 άτομα, 500 άτομα. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Απλά το, το σημαντικό νομίζω σε όλο αυτό είναι το, το ξεκίνημα. Που πας και λες ότι θα γίνω καλύτερος και δεν θα γίνουν οι άλλοι χειρότεροι. Είναι, είναι πολύ μεγάλη διαφορά αυτή. Είναι αυτό που η κλασική παροιμία με την κατσίκα του γείτονα. Ναι, 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 ναι. Που... Γενικά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να Καταλάβει ο κόσμος ότι αν περισσότεροι τα πηγαίνουμε καλά, mm -hmm. τόσο το καλύτερο. Γιατί δημιουργείται μια γης αγορά. Δηλαδή, πάρε τα εστιατόρια και την εστίαση. Άμα εξαιρέσεις κάποιες πολύ συγκεκριμένε περιπτώσεις, ναι, mm -hmm. <laughs> νομίζω εκεί δεν δε βολεύει πολύ το, το σύστημα, ε, <laughs> Αν ξέρει κάποιε περιπτώσει εστιατορίων που πηγαίνει σε αυτά επειδή ξέρει ποιο είναι αυτό το εστιατόριο και βρισκεται για mm -hmm. όλο το κέρατο και θα πα έτσι κι αλλιώ. Εγώ δεν πάω βαριά, αλλά ναι. Ούτε εγώ καθόλου, αλλά ξέρω ότι αυτά υπάρχουν. <laughs> ναι. ε, ε, Όχι πάω σε κάτι. Κατά βάση υπάρχουν, υπάρχουν σαν να λέμε Δηλαδή mm -hmm. έχει στο κέντρο τη Αθήνα, πηγαίνει κάπου, αν βρει πηγαίνει κάπου αλλού, ή σου αρέσει το ένα πράγμα πηγαίνεις... Και υπάρχει ένα υγιέ οικοσύστημα που εσύ μπορεί να εξυπηρετηθεί γύρω από το θέμα τη εστίαση. Πώ να το πω, τέλο πάντων. Οπότε αυτό είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό θεωρώ να το κατανοήσουμε και είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι πάρα πολύ σε αυτή τη χώρα και όταν λέω πάρα πολύ δεν το λέω με υπερβολή, όντως πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ αυτοί οι οποίοι δεν, δεν ξέρω πώς το πιστεύουν αλλά σίγουρα δεν το κάνουν πράξη αυτό. Θα, θα, θέσω κάποια παραδείγματα που, που, πάνε και κουμπώνουν σε αυτό και μου αρέσει πολύ το παράδειγμα τη εστίαση, γιατί είναι κάτι που είναι αρκετά μακριά από εμά, άρα είναι πιο εύκολο να το, να το, δούμε λίγο πιο αντικειμενικά και εξωτερικά. Ε, αν θυμάσαι καλά, πηγαίνουμε σε μια μπειραρία την οποία δεν έχουν προτείνει κιόλα, νομίζω. Όχι μπειραρία, ε, που πουλάνε μπύρε γενικότερα. Κάνουν και χοντρική, νομίζω. Ναι, ναι ναι, 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 Και κάποια στιγμή είμαστε εκεί πέρα και λέμε να τσιμπήσουμε κάτι, ρε παιδί μου. Ναι, μπράβο. Και παίρνουν από αλλού. Ναι. Δεν υπάρχει λόγο να πα να ανταγωνιστεί τον άλλον στι πίτσε. Κάνει πάρα πολύ καλά την πίρα. Έχει αυτό το κομμάτι. Και ο άλλο θέλει να φάει. Και ο άλλο θέλει να φάει. Ούτε τον όπω κάνουν κάποιοι που λένε, Ω εδώ πέρα κάνουμε μόνο μπύρε, δεν έχουμε φαγητό. Ναι, <laughs> οι, οι, οι διθενιέ. Χαίστηκα, δηλαδή. Ναι. Fuck me, είναι, πάω. Είναι λογικό, λογικό κάποιο να πεινάει μαζί με την πίρα του. Ναι, δηλαδή. Ναι. <laughs> Ε, Εκτό αν είσαι παιδί μου, μαγαζί πάω, παίρνω μπύρε και τι πίνω σπίτι μου. Από τη στιγμή που θε να σερβίρει ε, τον κόσμο, ναι. why not? Είναι μια πολύ καλή ιδέα, κερδίζουν όλοι, είναι χαρούμενο ο, ο συνεργάτη σου παραδίπλα, ο οποίο δεν αισθάνεται ότι βάλεται από σένα, αλλά αισθάνεται ότι κερδίζει από σένα. Εσύ βγάζει χρήματα από αυτό. Γιατί έχει μηδενικό ρίσκο, κάποιο άλλο ρίχνει μια κουζίνα και εσύ παίρνει ένα ποσοστό commission πάνω στο, στην τιμή. Ελπίζω και φαντάζομαι τουλάχιστον, δεν ξέρω πώ το κάνουν. Και είναι όλοι χαρούμενοι και υπάρχει δουλειά για όλου. Και δεν έχει μια μέτρια πίτσα η οποία σου χαλάει τη συνολική υπηρεσία. Δεν λε ότι θα πάρω και React γιατί θα τα πάρω όλα. Που, που ήταν λάθο που είχα κάνει και εγώ. Δηλαδή πριν από 1,5 χρόνο περίπου είχαμε αυτή τη συζήτηση. Και είχα, πολύ, πολύ, είχα σχετικά διαφορετική άποψη τότε. Και τελικά δεν, δεν πήγε καλά αυτό. Δεν είχε νόημα. Ναι. Επίση. Ε, αυτό που το σκέφτομαι το κομμάτι τη αιστεία έχει πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Δηλαδή, και ο Νίκο. Δεν φέρνει μπέργκες, τα οποία δεν είναι δικά του. Ναι, και τα φέρνει με το χαρτάκι ξέρω εγώ, του. Ναι. Τι είναι, Πομπόιζ, νομίζω. Ναι, Πομπόιζ είναι. Δυνατό μπερκεράκι. Καλό είναι. Παιδιά, μπράβο. <laughs> ναι. ε, δηλαδή, έχει ρε παιδί μου τέτοια πράγματα. Έχει το. Το κομμάτι του. Πόσε φορέ έχει πάει και έχει ζητήσει κάτι από ένα μαγαζί. Αυτό ειδικά σε πιο παλιά. Αν, αν πάμε λίγο πιο παλιά που υπήρχαν μαγαζιά παρόμοιου τύπου μαζί. Έβλεπα και ένα άρθρο τη προάλλε. Το οποίο έλεγε ότι από εκεί πέρα που οι γειτονιέ τη Αθήνα είχαν, ξέρεις, κάθε μία το είδο καταστημάτων. Ah, okay. Το παρόμοιο. Τώρα ρε παιδί μου αλλάζει κλπ. Και, και από εκεί πέρα θυμήθηκα ότι όντω, ξέρω εγώ, πήγαινε ρε παιδί μου σε μία περιοχή και βλέπει ότι έχει, ξέρω εγώ, υφάσματα. Πήγαινε καπαλού και είχε ήδη για το σπίτι. Πήγαινε καπαλού και είχε ηλεκτρονικά. Άρα υπήρχαν αυτέ οι γειτονιέ. Και έμπανε σε ένα κατάστημα, ζητάγε κάτι το οποίο εντάξει μπορεί να μην ήταν commodity. Δεν ζητάγε, ξέρω εγώ, να ποτήρι. Ζήταγε ε, κάτι ιδιαίτερο για την κουζίνα, α πούμε. Και ήταν πολύ χαρούμενο. Και σου έλεγε, ξέρει τι, ο κόσμο ρε, σε δίπλα έχει τέτοια πράγματα. Πήγαινε. Δεν σου λέγανε, θα στο φέρω φλαράκι. Να, oh, ναι, 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 Κανονίζω. Ναι, 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 ναι. Και είδε στο τέλο τη ημέρα, εσύ δεν να εξυπηρετηθεί. Και το ότι αυτό έστειλε σε κάποιον άλλον και ήταν ε, ανοιχτό στο πώ θα το κανει mm -hmm. εσένα να σου δίνει μια, μια εμπιστοσύνη. Γιατί ξέρει ότι αν κάποιο σου πει ότι αυτό θα το πάρει από εκείνον μετά, ξέρει ότι αυτή είναι μια καλή υπηρεσία. Γιατί αλλιώ θα κάνει πάλι το ίδιο. Θα, πας, θα του λε πήγαινε mm -hmm. Οπότε όλο αυτό είναι μια, μια σχέση εμπιστοσύνη. Δεν, δεν, είναι μια αρπαχτή. Δεν είναι κάτι το οποίο. Α, ah, ήρθε εσύ, σε έχω για μισή ώρα εδώ πέρα. Πρέπει να σε αρμέξω όσο γίνεται, αλλιώ θα πα παραδίπλα. Είναι κάτι το οποίο στείνεται αυτό το πράγμα. Είναι κάτι το οποίο γίνεται με τα χρόνια. Αλλιώ θα έρχονταν σαν όλοι, ξέρω εγώ, και θα λέγανε Α, ah, παιδιά, θέλουμε να κάνουμε containers. Θα του βάζαμε όλου θα είχαμε βγάλει ενδεχομένω διπλό τζίρο σε κάποιε χρονιέ και τώρα δεν θα είχαμε δουλειά γιατί όλοι αυτοί θα είχαν προβλήματα. Και θα έχει δημιουργήσει ένα κακό όνομα στην αγορά και θα σου λέγανε Α, θα πα εκεί πέρα, θα σου βάλουν κοντέινερ με το ζόρι και τέτοια. Έρχονται εδώ πέρα και του λένε, Παι, Παιδιά, δεν θέλετε εμά. Θέλετε να πάτε ξέρω εγώ, σε ένα χώρο τη service και να το κάνετε δύο λεπτά μόνοι σα. Δεν έχει νόημα. Επίση, χθε μιλήσαμε με ένα άτομο που το κάναμε αυτό. Ναι. Και μιλήσαμε, ξέρω εγώ, για αυτά. Είδαμε ότι μάλλον δεν έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή. Δεν είχε, δεν είχε νόημα. Γιατί να το κάνει αυτό. Γιατί είναι δύσκολο να μείνει κοντόφθαλμο. Και αυτό είναι που είναι δύσκολο. Πρέπει κάπω στο σκάκι να μπορεί να δει πάνω από μια κίνηση, παρακάτω. Και υπάρχουν διαφορετικά παιχνίδια στο σκάκι, όλα οδηγούν στην ευημερία τη εταιρεία σου ή τη δική σου επαγγελματική, αλλά υπάρχει μια πίστα η οποία λέγεται συνεργασίε. Ναι, ναι, ναι. Η οποία ξεκινάει από την αποδοχή των δικών σου περιορισμών και των δικών σου δυνατοτήτων. Από εκεί πέρα όμω, αν μπορεί και είσαι entry point για ένα καλό αποτέλεσμα, το οποίο καλό αποτέλεσμα ξεπερνά τι δικέ σου δυνατότητε, αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Και θεωρώ ότι αν ξέρει, αν έχει ρε παιδί μου έτσι ένα δίκτυο, ούτε όχι πρέπει να πεις πράγματα, γιατί είναι καλό να μάθει να συνεργάζεσαι, ούτε πρέπει να προσπαθήσει εκε... εκείνη τη στιγμή εσύ να πάρεις χρήματα για κάτι στο οποίο ποτέ δεν σκόπευες να είσαι καλός. Να το πω έτσι. Δεν κερδίζεις. Δεν κερδίζεις και δεν είναι χαρούμενος ο πελάτης, δεν είσαι χαρούμενος εσύ γιατί δεν κάνεις μια δουλειά που σου αρέσει να κάνεις. Δεν είναι καλό το αποτέλεσμα. Δεν βγάζει χρήματα τα οποία αντιστοιχούν στον κόμπο που έβαλε, γιατί μάλλον επειδή δεν είσαι καλό, θα βάλει παραπάνω κόπο από αυτό που χρειαζόταν. Mm -hmm. Και ο κόσμο είναι λίγο χειρότερο. Η εντροπία δούλεψε. <laughs> και οδεύουμε <και laughs> στην Και αρχίζει το Σαν Κάσλ να πέφτει. Ωραία. Το δεύτερο το οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό και το ανέφερα λίγο ψηλό πόντα, θεωρώ ότι είναι το κομμάτι το επικοινωνιακό. Είχαμε και να. Μιλήσαμε και για την επικοινωνία στο προηγούμενο επεισόδιο, αλλά η, η συνεργασία εκτός του να, του να καταλάβεις ποιος είσαι, ποιε είναι οι δυνάμει σου, ποιες είναι οι σου και γιατί και πού μπορεί να υπάρξει σημείο εισόδου για ένα καλύτερο αποτέλεσμα, απαιτεί και καλή επικοινωνία. Σίγουρα. Και θεωρώ ότι μια οντότητα άνθρωπος, εταιρεία, whatever, η οποία μπορεί να χτίσει κανάλια επικοινωνίας και με άλλους, αρχίζει ξαφνικά και αποκτά εκθετική, εκ, εκθετικά περισσότερη δύναμη. Σε μεγάλο βαθμό. Γιατί αν, αν βρουν έναν τρόπο δύο, τρεις, τέσσερις ομάδες, είναι πολύ το τέσσερις ομάδες που λέω να συνεργαστούν, ξαφνικά έχεις ένα swarm, έχεις ένα μήνο εκεί, το οποίο μπορεί να πετύχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι είναι πάρα, πάρα, πολύ σημαντικό το κομμάτι της επικοινωνίας, γιατί ένα άλλο παράδειγμα το οποίο ανέφερα στο, στο workshop, ε, είναι το κομμάτι του ενδιάμεσου. Mm -hmm. Γιατί με κάποιο τρόπο στην ουσία θα είσαι ενδιάμεσο σε κάτι. Πιθανόν. Ναι, μπορεί άμα... να μην είσαι. Μπορεί να είσαι, γιατί μπορεί να πει ότι υπάρχει μια εμπιστοσύνη με, μια, με έναν πελάτη. Έχει ο πελάτη αυτό μια ανάγκη την οποία δεν μπορεί να εξυπηρετήσει για οποιονδήποτε λόγο εκείνη τη στιγμή. Οπότε αισθάνεται καλύτερο πελάτη. Να πληρώσει και το δικό σου commission, ώστε να δημοσιευθεί ναι. το πώ θα αστηθεί το project με τον τρίτο. Παίζει. Εκεί χρειάζεται, χρειάζεται πάρα πολύ καλή επικοινωνία. Χρειάζεται εμπιστοσύνη, χρειάζεται ξεκάθαρου λογαριασμού και ένα κομμάτι που εμεί την είχαμε πατήσει, αλλά τελικά τη λύσαμε. Ήταν με ένα workshop που είχαμε κάνει το 2019, mm -hmm. που είχε μπει μια άλλη εταιρεία ενδιάμεση ε, στη μέση και δεν μας πλήρωνε η εταιρεία η οποία είχε λάβει το workshop το δικό μας δεν πλήρωνε δηλαδή την ενδιάμεση εταιρεία η οποία θα πλήρωνε εμά. και υπήρξε και ας πούμε μια ταλαιπωρία να το πω έτσι και είχε πολύ χαμένη επικοινωνία όλο αυτό στο ποιο κάνει τι που anyway όλο, το, όλο αυτό το, το πακετάκι οπότε εκεί χρειάζεται είναι πάρα πολύ σημαντικό να οι άνθρωποι με τους οποίους δουλεύεις να μην είναι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν React, Django, Docker, Rails, whatever the fuck αλλά να είναι άνθρωποι με τους οποίους μπορείς να έχει μια ξεκάθαρη επικοινωνία ποτέ δεν θα είναι τόσο καλό ο δικός σου κύκλος αυτός που έχουμε για παράδειγμα εμείς εδώ στη Logic γιατί εμείς έχουμε επιλέξει πολύ παραπάνω αυστηρότητα ο ένας στον άλλον Προφανώ δεν μπορεί να κάνει δουλειά μόνο με το στενό σου κύκλο, ναι, αλλά πρέπει να, να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, το οποίο είναι το το ένα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι να, να είναι ξεκάθαρε οι απαιτήσει που έχει το κάθε μέρο από το άλλο και η ανταμοιβή που θα έχει γι' αυτό. Δηλαδή η χρηματική ανταμοιβή είναι εύκολη, λε: ξέρω εγώ, αυτό είναι 100 ευρώ ή είναι τόσο τη 100. Το, το ότι όμω πρέπει να τρέξει για να φροντίσει να πληρωθούμε και οι δύο είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην είναι ξεκάθαρο. Οπότε πρέπει να λύνει αυτά τα προβλήματα κάτι το οποίο δεν έκανα στο παρελθόν και λέω δεν έκανα γιατί δεν νομίζω ότι έχει τύχει είναι πιο παλιά σε projects που δεν έχουμε μπλεχτεί μαζί ήταν όταν πας να δουλειάς σε κάποιον ο οποίος μπορεί να ήταν κοντινό μας άτομο δεν έπαιρνα commission mm -hmm. ε, το οποίο είναι super τραγικό φάουλ super τραγικό <laughs> ε, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να σου γυρίσει boomerang Εκ, αν είσαι το entry point αν είσαι το entry point Πρέπει να, να πληρωθεί για τη δουλειά την οποία θα κάνει. Και αν δεν διατίθεσαι να πληρωθεί, όπω εγώ τότε έλεγα δεν θα πληρωθώ, είναι μάλλον πιο πιθανό να το κάνει επειδή θε να σε αρεστώσει ή να μην να είναι για κάποιον εγωιστικό λόγο. Εντάξει, μπορεί να είναι και για κάποιον λόγο ότι ανοίγει μια συνεργασία και προετοιμάζει να πληρωθεί ώστε αυτή η συνεργασία να πάει καλά. Είναι πολλοί λόγοι. Γιατί... Μάλλον, άμα κρίνεται από αυτό, δεν είναι σωστή η συνεργασία. Το να πληρωθεί για τη δουλειά σου. Είναι άλλο το να πει θα κάνω μια έκπτωση, είναι άλλο το να πει θα δώσω αυτά δώρο. Άρα τα δίνω δώρο σήμερα και αύριο δεν τα δίνω. Ναι, οκ. Okay. Και άλλο το. Ελά, μωρέ. Τιλίμαστε, θα τα βρούμε, Αυτό είναι αυτό το οποίο λέω. Δεν λέω το να κάνει στρατηγικά μια έκπτωση. Και εμεί στο Vault έχουμε βγάλει κάποιε εκπτώσει. Μια για τον blog, μια για τη μικρή κουβέντα. Ε, ε, σου είπα, μήπω σε κάποιου συγκεκριμένου ανθρώπου δώσουμε μια lifetime συνδρομή. Πολύ κοντινού μα που μα έχουν βοηθήσει με αυτό. Ε, Προφανώ αυτά τα κάνει. Όχι. Τα, το, το φιλικό είναι πολύ επικίνδυνο κομμάτι και ίσω μπορούμε να πάμε και εκεί πέρα. Αλλά όταν συνεργάζεσαι με, με φίλου, εκεί πέρα τα πράγματα πρέπει να είναι διπλά ξεκάθαρα ή τα expectations να είναι στο μηδέν. Συμφωνώ. Δηλαδή, μπορεί για παράδειγμα να, να επιλέξει λόγω μια φιλική σχέση να κάνει κάτι δωρεάν, ξέρω εγώ, ή πάρα πολύ χαμηλή τιμή ή κάτι τέτοιο. Εκεί πέρα όμω πρέπει να ξέρει ότι κάνει να είναι μια χάρη, αλλά πρέπει η υπηρεσία που θα παρέχει να είναι το ίδιο καλή. Σωστά. Μην μπλεχτεί καν. Είναι, είναι, πάρα πολύ δύσκολη η διαχείριση του, των φίλων και ειδικά τα τελευταία χρόνια που το λογισμικό έχει γίνει λίγο πιο διάσημο. Το έλα ρε, εσύ ξέρει από websites να με βοηθήσει, είναι μια παγίδα που μπορεί πολύ εύκολα να πέσει κάποιο ο οποίο είναι στο δικό μα χώρο. Και θέλει πάρα πολύ προσοχή γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί, μπορεί να στεναχωρηθεί, να εκνευριστείς, να χαλάς φιλίες δηλαδή σε όλες αυτές τις σχέσεις πρέπει να είσαι ξεκάθαρος, συγκεκριμένος και να, να έχεις διαχειριστεί τις προσδοκίες ότι ξέρεις τι εγώ μπορώ να κάνω αυτό δηλαδή μου έχει τύχει εμένα πολλές φορές υπάρχουν άτομα τα οποία θα ήθελα να τα βοηθήσω μπορώ να κάνω δύο πράγματα εγώ δεν έχει καν νόημα να αυτά, αυτά τα δύο πράγματα γιατί για να τιμολογήσει τα δύο πράγματα θα πρέπει να κάνει πολύ μεγάλο discount. Άρα δεν έχει κανένα νόημα. Οπότε εκεί πέρα αυτό που κάνω είναι ότι του λέω: Παιδιά, εγώ μπορώ να κάνω ένα-δύο-τρία. Μετά, υπάρχουν άλλε εταιρείε, σα γνωρίζω, να πάτε από εκεί να, να βρείτε ό,τι χρειάζεται να κάνετε. Και αυτά τα ένα-δύο-τρία θα τα κάνω χωρί χρέωση γιατί δεν έχει νόημα. Δηλαδή, το να τιμολογήσω είναι πιο ακριβό, ρε παιδί μου, από, το... από την τιμή που μπορεί το άτομο εκείνη τη να πληρώσει. Και είναι, είναι πάρα πολύ. Η διαχείριση αυτών για μένα είναι από τι πιο δύσκολε καταστάσει πάντω. Οκ, okay, ναι. Για μένα κάποτε ήταν, πλέον δεν είναι. Δηλαδή νομίζω ότι είμαι... Mm -hmm. είμαι κέρβερος σε αυτό το θέμα. Θα σου πω γιατί. Είναι πολύ καλό αυτό. Θα σου πω γιατί είμαι κέρβερος. Και πάλι και αυτό το πας στο workshop. Δεν ξέρω γιατί. Σημαίνει σαν, σαν να, λέμε αυτά τα οποία είπα στο workshop. Να βάλω διαφάνειες, να τις βάλω να παίζουν ναι, κάτω. Ναι, ναι. ναι. Βάλω να παίζουν διαφάνειες. Γιατί... Ο Τζέιμι που είναι. <laughs> λοιπόν, Τζέιμι που είναι that shit out. <laughs> λοιπόν, ε, υπάρχει το εξής θέμα κάποιο θα επικληθεί τη σχέση σα και τη φιλία σα μόνο αν είναι να σε γαμίσει. 100%. Κανένα δεν θα έρθει να σου πει λοιπόν Αντώνη, επειδή είμαστε φίλοι και εσύ ξέρει από υπολογιστέ, πάρε τα λεφτά πριν την ώρα σου. Κανένα δεν θα σου πει αυτό. Οι περισσότεροι θα έρθουν επειδή πιστεύουν ότι λόγω αυτή τη φιλία μπορούν να κερδίσουν. Και δεν το λέω κατηγορώντα του. Όλοι οι άνθρωποι έτσι λειτουργούμε. Mm -hmm. Δηλαδή, προσπαθούμε κάπου να δούμε από πού μπορούμε να κερδίσουμε. Το θέμα είναι ότι πρέπει να είσαι έτοιμος και να δώσει για κάτι. Για παράδειγμα, είχα δει, το έχουμε προστάρει και σε ένα άλλο επεισόδιο. Είχε, πει ο, είχε βάλει ο Jason Fried από τη 37 Signals το συμβόλαιο που δουλεύει το design firm ενό πρώην co-founder που είχαμε. Mm -hmm, okay. Και έλεγε κάποια πράγματα και μου είχε κάνει ένα πράγμα εντύπωση εκεί μέσα μου είχε κάνει εντύπωση το ότι έλεγε ξεκινάμε δουλειά όταν καθαρίσει το τσεκ. Όταν μπουν τα λεφτά στο λογαριασμό. Αν είναι μια περίοδο είχε πάθει μια μονή Ναι, και πρόσεξε. Αν μα πληρώνει για τη δουλειά, ο τελευταίο λόγο είναι δικό σου. Αν σου κάνουμε χατήρι και είναι προμπόνο, ο τελευταίο λόγο είναι δικό μα. Οκ. Okay. Και αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Έχει πάρα πολύ σημασία γιατί είναι οριοθέτηση. Μπορεί να μην είναι προπόνο, αλλά να είναι μια έκθεση 50%. Αλλά αυτό κάτι πρέπει να σημαίνει. Mm -hmm. Και αυτό το οποίο μπορεί να σημαίνει, μπορεί να σημαίνει ότι θα πάρει τη μισή δουλειά. Κανένα δεν, 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 ναι, δεν έχει τύχει ο, τη μισή δουλειά από αυτή που θα έπαιρνε. Δηλαδή, mm. ναι, μπορεί να μην είναι έκθεση, αλλά θα πάρει το ρίσκο. Ναι, okay. ότι μπορεί να την πάρει, θα την πληρώσει τώρα και θα την πάρει μέσα στον χρόνο. Λέω Κανένας δεν έχει έρθει να επικληθεί τη σχέση μας ποτέ επαγγελματικά για να μας δώσει κάτι ή να μου δώσει κάτι. το κανένας δεν θα το έλεγα γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι κοντά μας και οι οποίοι μας έχουν βοηθήσει να πάρουμε δουλειέ και με καλούς όρου. Οπότε Μισώ. μου φαίνεται λίγο γενίκευση αυτό που είπε. Μισό. Άλλο το να σε βοηθήσω να πάρεις μια δουλειά. Πρόσεξε. Πρώτον. Άλλο και άλλο το ότι εγώ αυτή τη δουλειά, άμα δεν ήσουν φίλο μου, θα την πλήρω ένα 10 ευρώ. Αλλά τώρα επειδή είσαι φίλο μου, θα την πληρώσω 20. Αυτό δεν υπάρχει, όχι. Ναι, ναι αλλά το αντίστροφο υπάρχει. Επειδή είσαι φίλο μου. Οκ, okay, 20 ευρώ ρε φίλε τώρα. Ένα website <laughs> είναι. ή δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό είναι μια επίκληση που θα κάνει κάποιο επειδή θα αργήσει να σε πληρώσει. Δεν είναι μια επίκληση που θα κάνει κάποιο επειδή σε πλήρωσε πριν την ώρα σου. Αλαβε. Ναι. Okay. Οκ. Είναι, δεκτό, είναι το δεκτό. Το ότι, το ότι λόγω κάποια φιλική σχέση υπάρχει μια εμπιστοσύνη από πριν και κάποια πράγματα μπορούμε να τα ρολάρουμε. Είναι διαφορετικό με τη διεκδίκηση λόγω τη φιλική σχέση. Και δεν υπάρχει. Υπάρχει διεκδίκηση. Παραχώρηση δεν υπάρχει. Εγώ δεν το έχω δει μια φορά. Μια φορά δεν έχουμε πάρει λεφτά παραπάνω επειδή είμαστε φίλοι. Και να το πω διαφορετικά. Και να μα τα είχαν προσφέρει, βέβαια, δεν θα τα παίρναμε. Επειδή μα ξέρω πάρα πολύ καλά. Ναι, μω, εντάξει δεν θα... δεν θα το κάνω ποτέ, ούτε εγώ το ναι. Δεν δε τα παίρναμε και να μα τα προσφέρανε. Παρ' όλα αυτά, έχουμε δώσει Ε, Δεν έχει τύχει ποτέ κάποιο να μα πληρώσει πιο νωρί από οτιδήποτε έχουμε συμφωνήσει επειδή είμαστε φίλοι. Mm -hmm. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι έχουν διεκδικήσει να μα πληρώσουν πιο αργά επειδή είμαστε φίλοι. Ε, αυτά είναι τα δύο σημαντικά. Οπότε, για να το φέρω πίσω στο κομμάτι τη συνεργασία, ναι, η διαχείριση μια φιλική σχέση έχει πάρα πολύ σημασία σε κομμάτι συνεργασία και προσωπικά με κέρβερο και παίζω σχεδόν binary. Ή είναι το deal που είναι για όλου, ή πάρω το τζάμπα, κάνω ένα χατήρι, το οποίο με μεγάλη μου χαρά. Και εγώ εκεί, έχω καταλήξει εκεί ότι δεν κάνω ποτέ εκτόσεις. Αν κάνω κάτι για κάποιον φίλο, θα είναι δωρεάν. Ναι. Ή έκπτωση πρέπει να σημαίνει κάτι. Εμεί, για παράδειγμα, κάνουμε έκπτωση. Αν κάποιο μα πληρώσει. Το οποίο το κυνηγάμε, βέβαια, και μάλλον θα γίνει το στάνταρ, αλλά προπληρώσει. Ενώ πριν δεν ήταν έτσι. Σωστά. Οπότε λέμε: οκ, okay, εμεί διεκδικούμε αυτό. Εσύ θα πάρει κάτι, κάτι καλύτερο. Θα, θα μα μειώσει το ρίσκο και θα πληρωθεί γι' αυτό. Ή θα μα μειώσει την κρίνια. Ναι. Δηλαδή. The... Το να παρακαλά για τα λεφτά σου είναι λίγο. Ξεφτύλα, ναι. Τε, δεν ξέρω, πολύ άσχημο και δεν ξέρω mm. γιατί να μπει σε μια διαδικασία, αλλά αυτό είναι νομίζω. Είναι άλλη κουβέντα. Διαφορετική κουβέντα. Είναι διαφορετική μικρή κουβέντα στην οποία θα μπούμε. Το, το έχουμε συζητήσει κάποια στιγμή. Έχω αρχίσει και έχω να ξέρει. Σε... Δεν θυμάμαι τι έχουμε συζητήσει εδώ ή εκεί, ξέρω εγώ, μέσα mm. στο γραφείο. Λοιπόν, έχω. Είναι τέλο πάντων ένα φίλο, ένα κοντινό άτομο που είναι νευροχυρουργό και. Κάποια στιγμή σε μια κουβέντα μου είπε ότι όταν φύγει από το. όταν πα παραπάνω από μια εβδομάδα πίσω, mm -hmm. οι μνήμε σου όλο και περισσότερο είναι κατασκευασμένε είναι fabricated. Εγώ είμαι σίγουρο. Ε, όταν μου το είπε αυτό, με δηλητηρίασε. Γιατί εμένα, άμα με ρωτήσει, έχω μνήμε που πιστεύω ότι τι έχω από 2 με 3 χρονών. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα που δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι fabricated, αλλά έχω δηλητηριαστεί. Εγώ δεν θυμάμαι πράγματα όταν ήμουν 10 χρονών, ξέρω εγώ. Yeah. Anyway. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Γιατί συνήθω με ποιου θα συνεργαστεί, όχι συνήθω, είναι πιο πιθανό να συνεργαστεί με εταιρείε και άτομα τα οποία είναι φιλικά. Δηλαδή, έχετε, έχει τύχει να αναπτύξετε μία σχέση και είστε σε ένα χώρο και υπάρχει κάτι έτσι λίγο παραπάνω από το πιο έτσι αυστηρά επαγγελματικό. Χρειάζεται ξεκάθαρο business ρόλο, ποιο έχει, τι ρόλο, τι expectations έχει από ποιον, ποια είναι η τιμή. Γιατί αυτή είναι η τιμή και όχι Παράκι. Έλα εδώ. Θα φτιάξω. Ένα ισόπ e είναι μόρα. δεν είναι κάτι. Μα εγώ ήρθα σε ένα επειδή είσαι φίλο. Πήγαινε δίπλα. Πραγματικά. Πήγαινε δίπλα, ναι. <laughs> Εντάξει, <πήγαινε δίπλα. laughs> ναι. επίση δεν νομίζω ότι οι φίλοι είναι αυτοί οι οποίοι ε, θα, κάνουν, θα σε πιέσουν για την τιμή. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει μια ένα expectation μια χαμηλότερη τιμή, αλλά συνήθω αυτοί που θέλουν φιλική ναι. τιμή δεν είναι οι φίλοι. Ναι. <laughs> Ενώ. Δεν. Σάρι. Σάρι. ήταν καταπληκτικό. Σ' άρεσε. <laughs> Καλή πέτα, αυτό μπορούμε να το κάνουμε. YouTube short. Ε. Άμα, άμα ασχοληθεί, ναι. <laughs> Επειδή είσαι φίλο μου, στο λέω. Ναι, παιδί μου, Ωραία, τώρα όμω πούμε το συνέδριο. <laughs> με ξυλόγω την κυματομορφή να ξέρει ότι ήταν γελούς και είναι λίγο. Yeah. Κάτι έκανε yeah. κλίπ oh, oh. εκεί πέρα. Ναι, <laughs> ήταν πάρα πολύ δυνατό. <laughs> ε... Καλό για <laughs> λοιπόν, Α πούμε για παράδειγμα το συνέδριο τώρα. <laughs> ε... Χρειάστηκα κάποιε υπηρεσίε, κάποιε από τι οποίε μπορούσαν mm. να μου παρέχουν ρε παιδί μου άτομα τα οποία γνώριζα. Mm -hmm. Και λέω, α ρωτήσω ρε παιδί μου τα άτομα τα οποία είναι αυτά. Σωστά. <laughs> Πήρα μια τιμή πίσω Αισθανθήκα δε... ε, πάρα πολύ άσχημα. Ειδικά στου φίλου μου να του Νοπάνω, τους, ε, διανέψω καλύτερη τιμή. Να. Θεωρώ ότι, οκ, okay, δεν θα με υπερχρεώσουν. Δηλαδή σε κάποια σε κάποιο, σε κάποιο αγορά, όπω και εμεί, ρε παιδί μου, μια υπηρεσία η οποία έχει πολύ μεταβλητή τιμή, θεωρώ ότι αν έρθει κάποιο ο οποίο είναι κοντινό μα άτομο, δεν θα τον υπερχρεώσουμε. Θα τον χρεώσουμε αυτό που θεωρούμε ότι είναι Σωστά. Η fair τιμή. Σωστά. Ή μπορεί, ξέρω εγώ, να βγάλουμε ένα ρίσκο του να μην σε πληρώσει, ρε παιδί μου, και να χαμηλώσει λίγο τιμή, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν λέω δεν υπάρχουν καθόλου μεκάνηκε εκεί πέρα, αλλά θα πάρει αυτή την τιμή. Έτσι θεωρώ ότι και ο άλλο θα μου δώσει την τη τιμή την οποία μπορεί να μου δώσει και θα είναι χαρούμενο να κάνει τη δουλειά. Ναι. Ε, Κάποιοι από αυτού δεν, δεν του επέλεξα γιατί δεν Δεν, μπο, δεν ήταν ερμηνεία στο μπάτζετ μου. Τι να κάνω. Ήθελα μια υπηρεσία πιο φθηνή. Πιο φθηνή είναι μια υπηρεσία υποδέστερη. Θα πάω σε μια υποδέστερη υπηρεσία. Δεν θα πάω στην καλή υπηρεσία και θα αρχίσω να. Δεν δε, δε μου αρέσει να διαπραγματεύω την τιμή. Βέβαια πάνω σε αυτό τώρα, πούμε, για παράδειγμα, ήμουνα πριν από κάνα μήνα, ανάμεσα πότε ήμουνα στο Παρίσι. Τέλο πάντων, είχα πάει και είχα δει έναν στην συνάδελφο από την Πλάθρο που είναι Ιρανό. Οκ. Και μου έλεγε, ρε παιδί μου, αυτοί έχουν, έχουν και αυτοί όπω και οι Έλληνε και όλοι γενικά οι προ τα δώρα, παιδί μου. Οι, ναι. Ε, Νοτιοανατολικοί. Νοτιοανατολική. λαοί. Έχουν πάρα πολύ το παζάρι, παιδί μου, στο. Ναι. Και μου, μου εξηγούσε ρε παιδί μου πή, ότι πήγαινε εκεί πέρα και αισθανόταν άσχημα να πάει και να πάρει την τιμή, ρε παιδί μου, που, που του έδινε ο άλλο. Στη Γαλλία. Όχι, όχι. Στη, μου έλεγε την Αθήνα εκείνη τη στιγμή ότι είχε έρθει. Αλλά γενικά ότι το κάνει αυτό. Και έλεγα πόσο. Παζάρευε. Δηλαδή αυτό, ναι, 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 ναι. Ότι παζάρευε, ξέρω εγώ, και ότι είχε έρθει εδώ πέρα σε κάτι μαγαζιά κοντά εδώ πέρα στο γραφείο που έχουν κάτι μπαχάρια και κάτι τέτοια. Και πήγαινε, ξέρω εγώ, και του έδινε ενδέκατο τη τιμή, α πούμε, ξέρω εγώ. Και το, τι το πουλούσαν, Ναι, που σημαίνει ότι και ο άλλο. Τα έπαιρνε. Ναι, ναι, ναι. Που σημαίνει ότι και ο άλλο είχε ξεκινήσει από μια τιμή η οποία δεν υπερβολική προφανώ. Mm. Αυτό ήξερε ενδεχομένω την τιμή, γιατί άμα πάω κι εγώ να πάρω μπαχάκι, εγώ δεν έχω ιδέα πόσο κοστίζει αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν, δεν είναι κάτι το οποίο ξέρω. Δεν ξέρω. Και πιστεύω ότι ο άλλο κάνει σωστή δουλειά εκείνη τη στιγμή. Ναι, επίση νομίζω και δεν, είναι, δεν σχολιάζω γενικά εθνικού τύπου θέματα, αλλά έχω μία εικόνα μια εντύπωση ότι μάλλον οι Έλληνε δεν θέλουν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Το Ενθέν, παζάρι. Ναι. Έχω μια εντύπωση Κάνω ότι. Όμως. ότι... Θα σου πω. Εγώ το βλέπω να είναι λιγότερο από ό,τι είναι. Είναι αγορέ, ίσω. Δηλαδή, Ενώ... να σου πω κάτι. Πόσο παζαρεύει ακίνητα πλέον. Εγώ δεν μπορώ, ρε, σε, δεν μ' αρέσει. Όχι, δεν να... νομίζω εγώ από όσου έχω ακούσει τελευταία γύρω-γύρω. Το παζάρι στο ακίνητο είναι στα πλαίσια που βρίσκεται και στη Δύση. Γιατί το το ακίνητο παζαρεύεται παντού. Δεν, δεν υπάρχει αυτό. Εννοείται ότι παζαρεύεται και δεν, δεν είναι ένα παζάρι. Τύπου Γίνονται offers. Να παζαρεύεται και προ τα πάνω και προ τα κάτω. Και κάποιο μπορεί να σου προτείνει ότι ξέρει τι. κάνω μια καλύτερη τιμή και εγώ θα φτιάξω αυτό. Κάπω με, δο... με κάποια δομή υπάρχουν αυτά, αλλά αυτό είναι πιο πολύ, θα το λέγα, διαπραγμάτευση. Okay, το... Yeah. Ναι, οι διαπραγματεύσει υπάρχουν, δεν τι γλιτώνουν ποτέ. Αλλά το. Το παζάρι, να, ωραία, εσύ αυτό το ποτήρι μου το λες το, το δίνει, ξέρω εγώ, ένα ευρώ. Το θέλω 40 λεπτά. Αυτό είναι το παζάρι. Δηλαδή δεν δε διαπραγματευόμαστε το scope και το ναι. spec. Ναι, σωστό, οκ. Okay. Αυτό. είναι προϊόν πίσω. Ναι, η διαπραγμάτευση υπάρχει. Για παράδειγμα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, δεν θα πω ονόματα, αλλά ότι η φιλική μα εταιρεία και φιλικό μα άτομο διαπραγματεύτηκε την τιμή One Password. Ναι. Και πήγε και είπε, Να σου πω. Εμείς... Πέρασε όμω. Κατάλαβε. Και εμείς. πέρασε. Ναι, αλλά εκεί αυτό τι πήγε και του είπε. Του λέει, Δεν πήγε και του είπε, Δώσε μια καλύτερη συνδρομή. Πήγε και του είπε Είμαστε πάρα πολύ. Του λέει, του λέει, μα... του λέει, ξεφεύγει, του λέει αυτό. Εκεί όμω, εσύ πα και... και του δίνει ένα διαφορετικό συμβόλαιο από αυτό το οποίο έχει μαζί μα. Σωστό γι' αυτό. Οπότε αυτό είναι αυτό το οποίο λέω. Είναι άλλο το κομμάτι τη διαπραγμάτευση. Δηλαδή, είναι άλλο κάποιο να έρθει και να σου πει, Να σου πω το project που έχουμε για παράδειγμα είναι ένα project εκατομμυρίων που επειδή εγώ είμαι ο μεσάζοντα, δεν έχει καμία νομική ας το πούμε, υποχρέωση, δεν έχει ξεγορήτρε, μαλακίε τέτοια. Και ακόμα και να καθυστερήσουν να με πληρώνουν, εγώ θα σε πληρωσω mm -hmm. Οπότε έχει πολλά λεφτά χωρί ρίσκο. Θα μου κάνουν μια καλύτερη τιμή. Αυτό είναι η διαπραγμάτευση. Γιατί έχει κάποιο να σου δώσει κάτι. Πάνω σε αυτό, ένα από τα projects τα οποία συνήθω συζητάω σε τέτοια πράγματα είναι να έχουν περάσει και 10 χρόνια από τότε από αυτό το project, είναι πολύ παλιό γενικά. Και τότε λοιπόν έκανα ακόμα Android, φαντάσου. Ή τέλο πάντων ψηλό έγραφα Android ακόμα. Ε, και έρχεται ένα φίλο και συνεργάτη και μου λέει: Γεια, Αντώνη, έχω αυτό το project, ρε παιδί μου. Έχει νομίζω 2.000 budget, είναι ένα πολύ μικρό ρε παιδί μου τέτοιο. Είναι best effort. Ψήνεσαι. Εγώ τότε και πιτσυρικά, ξέρει, είμαι εδώ, τα δαγκώνα μόνο, δεν είχε τέτοια πράγματα. Οπότε λέω: Πάμε. Βγαίνει το project, ρε παιδί μου, βγήκε αρκετά τίμιο. Δηλαδή το αποτέλεσμα ήταν OK. Δεν ήταν, προφανώς δεν ήταν η καλύτερη εφαρμογή που είχε ποτέ στη ζωή σου, γιατί είχε... έπρεπε να γίνει γρήγορα και με μικρό budget, αλλά ήταν μια πολύ καλή εφαρμογή. Ναι. Και σκάει το project. Και υπήρχαν μετά καθυστερήσει πληρωμέ και αυτά. Και πάω μια μέρα, ρε παιδί μου, και βλέπω στο λογαριασμό μου τα λεφτά. Ναι. Α, και του λέω τελικά μαλακίε μου, λες, Γιατί ξέρω εγώ. Α, όλα καλά δηλαδή. Όχι, μου λέει μαλακία μου, λέει, πρέπει να σταματάει. Ναι, 100% ε, 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 και συμφωνώ και θεωρώ ότι. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή κάποιο είχε πάρει κάτι discounted, ήξερε ότι αυτό το discounted είναι αυτό, ρε παιδί μου. Το προϊόν δεν έσκασε λόγω μου, έτσι. Δηλαδή, μη... ναι, 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 Έσκασε για άσχετου λόγου, δεν έχει σημασία. Και ο άλλο λέει ότι ξέρει τι πήρα κάτι discounted και εγώ παίρνω αυτό το ρίσκο, ρε παιδί μου, εκείνη τη στιγμή. Όπω είχα πάρει, ρε παιδί μου, μια καλή τιμή, είτε ω μια τιμή που θεωρούσα εγώ είναι fair, Δηλαδή πρέπει να, να, να κάνει ξεκάθαρε δουλειέ. Το ότι κάποιο δεν σε πλήρωσε τρίτο δεν θα πρέπει να επηρεάζει εμένα. Και πρέπει να διαπραγματεύεσαι, δεν πρέπει να παζαρεύει. Έχει μεγάλη ναι. διαφορά αυτό. Για παράδειγμα, εί, είχαμε και αυτό. Προ, ε, Τι προάλλε, πήραμε τώρα ένα project. Το οποίο ήταν από ένα γνωστό και μα λέει: Παιδιά, δεν, δεν μπορώ να το στηρίξω αυτό το project. Ναι. Μπορώ να δώσω αυτό το budget. Το οποίο ήταν χαμηλότερο. Και του λέμε: Οκ, okay, θα έχει προπληρωμή και δεν, θα σου κάνουμε, δεν μπορούμε να σου κάνουμε γκαραντή το χρόνο παράδοση, θα είναι λίγο πιο χαλαρό. Ναι. Είσαι OK με αυτό. Λέει ναι, παιδιά, κανένα θέμα. Αυτό είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευση και εκεί εμεί κάτι πήραμε από αυτό. Ναι, εμεί πήραμε ένα λιγότερο άγχο γιατί αν δεν είχαμε δώσει. Καταρχά, πήραμε τα χρήματα, άρα δεν, είχα... δεν, θα είχαμε το. και να τον κυνηγάμε στο τέλο, ρε παιδί μου, να, το... μα πληρώσει. Και να πούμε ότι και αυτό χρειάστηκε και ένα κομμάτι εμπιστοσύνη από αυτό το άτομο απέναντί μα, ναι. την, οποία... την οποία δεν την προδώσαμε, βέβαια. Και, και επίση σου είπα ότι ξέρει τι, καταλαβαίνω ότι θα πάρει λίγο παραπάνω. Μπορεί και να υπάρχει μια. ξέρει, ότι αν κάποια στιγμή έρθει ένα πιο σημαντικό project για εσένα εκείνη τη στιγμή, θα πάει το δικό μου δεύτερο. Και άρα θα αργήσει. Mm -hmm. Αλλά είμαι okay με αυτό. Άρα πήρε το ρίσκο αυτό. Δεν ήρθε να σου πει ότι. Σήμερα είχαμε πει. Ή, ή, ήξερε τι... το πλαίσιο συνεργασία. Και εμεί προφανώ παραδώσαμε στον χρόνο τον, mm -hmm. τον, τον, μεγάλο που είχαμε πει και όλα καλά. Αλλά mm -hmm. Έγινε μια. κάτι έδωσε για να το κάνει αυτό το πράγμα. Η Εμεί πήραμε μια χαλάρωση. Γιατί το να έχει ένα project το οποίο ξέρει ότι μπορεί να παγώσει για μια εβδομάδα γιατί υπάρχει κάτι που είναι πιο έκτακτο, είναι και αυτό μια, mm. μια διασφάλιση, μια ηρεμία. Άρα αυτό έχει ένα κόστο, έχει ένα ρίσκο. Μάλιστα. Στάσαμε να μιλάμε για τέτοια πάλι. Κοίταξε, είναι όλα αυτά στο πλαίσιο των συνεργασιών γιατί. Από πού ξεκινήσαμε. Από το κομμάτι των συνεργασιών. Okay. Και από το αν πρέπει να πεθάνει η κατσίκα του άλλου. Ναι, <laughs> ναι, ναι. Αυτό τρελαίνομαι. Δηλαδή. Είναι off. Όταν ακούω. Α, παιδιά, αυτή δεν είναι καλή. Αν πρέπει να πεθάνει η κατσίκα του άλλου. Κάνε κάποια άλλη δουλειά. Δηλαδή... Ο, θα πεθάνουν και οι δύο κατσίκε στο τέλο. Ναι, είναι ναι, ναι, εύκολο. Ναι, ναι. Βρε κάτι άλλο. Δηλαδή. Κάνε τη ζωή σου μεγαλύτερη. Γιατί τη, 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 τη συντομεύει με αυτά τα πράγματα. Είναι, είναι θεματάκι. Είναι και αυτό το οποίο λέγαμε κι εμεί. Γιατί κρνιάζαμε τι προάλλε για κάποια πράγματα εδώ στο γραφείο. Και λέγαμε πω εντάξει. Πολύ ασχοληθήκαμε ρε παιδί μου με του άλλου. Δηλαδή αυτό δεν είναι καλό σε καμία περίπτωση. Δεν, δεν, Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργούνται υγιεί οικοσυστήματα γύρω από κάποιε αγορέ. Θεωρώ ότι υπάρχει potential, υπάρχει δυναμικό γύρω από το λογισμικο mm -hmm. στην Ελλάδα. Στην Αθήνα σίγουρα υπάρχουν και κάποιε άλλε κοιτίδε, κάποιε πόλει. Αλλά ενώ στην Αθήνα υπάρχει ήδη κάτι το οποίο ε, λειτουργεί. Και θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να ξέρει τις τη σφαίρα επιρροή, τα, όρια του. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι ομόκεντροι κύκλοι που μέσα μέσα είναι το κόρ που είσαι πάρα πολύ καλό. Μετά είναι κάτι στο οποίο είσαι πολύ καλό, με κάτι που είσαι απλά καλό. Και να μπορεί να έχει ξεκάθαρα συμβόλαια που δουλεύει με άλλε οντότητε που έχουν λίγο διαφορετικού ομόκεντρου κύκλου και έχετε συμπληρωματικέ τομέ στα σύνολα. Και μπορείτε έτσι μαζί να δώσετε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Τι ωραία, ο Venn Diagrams μόνο. Vend, μόνο Venn, Venn Diagrams. <laughs> αυτό. Αυμάσια. Σε Υποστηρίζουμε. Υποστηρίζουμε ξεκάθαρες όσο πιο... Ρε παιδί μου, αυτό που η παρμία που λέει οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους είναι πάρα πάρα πολύ ναι. σημαντικό. Είναι... Και διαπραγματευόμαστε, δεν παζαρεύουμε. Τι ναι. σημαίνει αυτό. Κάτι δίνω, κάτι παίρνω. Ναι. Κοιτάζουμε να δούμε ποια είναι τα μεταβλητά σημεία και να πετύχουμε κάτι το, που συνολικά είμαστε και οι δύο έτσι. Και οι νύοι βασικά, γιατί μπορεί να είμαστε πάνω από δύο, ευχαριστημένοι. Θαυμάσια. Τέλεια. Οπότε, τι έχουμε. Docker Meetup. Docker Meetup την σε έξι μέρε. Ακριβώ. Γιατί είναι Παρασκευή. Θα βγει Παρασκευή το επεισόδιο. Ελπίζουμε να μην πάει πάλι Δευτέρα. Τέλεια. Τι άλλο έχουμε. Ε, τίποτα. Αυτά. Καμιά προτασούλα να έχουμε. Ε, Ζορισμένο σε βλέπω. Ναι. Τι να προτείνουμε για όσου είστε στη. δουλεύετε κέντρο Αθήνα. παραγγείλτε από Ροζαλία. Είναι καλό μαγαζί. Έχει ωραίο φαγητό. Ροζαλία. Ναι. Okay. Okay. Βεβαίω. Θαύμα. Το... το iPad το έχω προτείνει. Δεν ξέρω, αλλά μπορεί να προτείνει και δεύτερη φορά. Θα, θα επιτραπεί, μη φοβάσαι. Δεν θυμάμαι, αυτό είχα στο μυαλό μου να προτείνω σε κάποια από τα επεισόδια αυτά. Ελπίζω να μην το έχω κάνει σε κάποιο προηγούμενο. iPad mini. Φοβερό, form factor. Διαβάζει, κάνει. Με Βομικό. sim κάρτα ή wifi μόνο. Εγώ με sim το πήρα. Ε, γιατί είχα εσένα βασικά που με έπριζε. Ναι, είναι, είναι πολύ δυνατό. Είναι πολύ δυνατό να είσαι μόνος Δηλαδή η παραλία θα είναι φοβερό, θα το δεί. Ήμουν παραλία. Ενώ Α, το, το καλοκαίρι ναι. το πήρα. Εγώ συμφωνώ. Εμένα είναι η αγαπημένη μου συσκευή. Έχω ένα iPad Pro του 2017. Ε, πολύ μεγάλο. Ναι, το, okay. το, mini θεωρώ ότι και το form factor είναι σωστό. Το ακούω αυτό. Αυτό το οποίο μόνο λένε ότι είναι εξαιρετικέ κατασκευέ στα iPads. Δηλαδή, εγώ το χρησιμοποιώ πάνω από πέντε χρόνια μετά και είναι σαν καινούριο. Δεν, μου έχει, δεν, δεν έχει τίποτα. Εντάξει, δεν κάνει και σημαντικά πράγματα. Νόσ. Ναι, αλλά εμένα μου έχει λείψει αυτό το πράγμα να πάρω μια, μια συσκευή η οποία δεν, 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 θα γίνει ερήπιο μετά από λίγο. Είναι πέντε χρόνια σαν καινούριο. Θαύμα. iPad mini λοιπόν. Μικρή κουβέντα.fm Slash S04 Βεβαίως. Slash E06 102 ακριβώς. επεισόδιο Τέλεια Ναι ναι 102 yeah. μια χαρά Αυτά. Τέλεια και μέχρι την επόμενη εβδομάδα Τα λέμε